Εδώ είμαστε, γυρίσαμε με αυτό το ωραίο το ταλαντούχο. Επιτέλου, συζητάμε, επιτέλου ήρθε. Βλέπω για ταλαντούχο, το όμορφο αγόρι. Τον έχουμε κατακεραυνώσει σε ερωτήσει εδώ στα διαλύματα. Θέλουμε να μάθουμε, να μάθουμε. Αυτό λοιπόν δείχνει το πόσο ενδιαφέρον έχει. Και έχει ενδιαφέρον γιατί είσαι ένα ξεχωριστό χαρακτήρα. Που άνθησε μέσα σε ένα τηλεπαιχνίδι και βγαίνοντα έξω δεν έχασε το ενδιαφέρον του κοινού για εσένα. Τι πιστεύει ότι σε έκανε ξεχωριστό? Αρχικά να πω για το παιχνίδι ότι ήταν μια μεγάλη δοκιμασία για μένα. Μου αρέσει γενικότερα να φτάνω στον άνθρωπο στα όρια μου. Και από προσωπικής πλευράς μέσα στο παιχνίδι και από τον εγκλισμό και όλο αυτό που υπήρχε μέσα στο διαγωνισμό όλους αυτούς τους μήνες που ήμασταν μέσα στο σπίτι, έφτασα αρκετές φορές στα όρια μου. Πόσο δύσκολος είναι αυτός ο εγκλισμός? Και με κόσμο άγνωστο, με τόσο άτομα. Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Στην αρχή δεν το καταλαβαίνεις. Όταν ξεκινάει το παιχνίδι, είσαι ακόμα φρέσκος, ενθουσιασμένος. Δεν καταλαβαίνεις το τι πρόκειται να συμβεί τους επόμενους μήνες. Και ανακαλύπτεις και πολλές πτυχές σε αυτούς όταν πιέζεσαι τόσο πολύ. Ακριβώς. Φτάνεις στα ωριά σου. Ακριβώς. Γι' αυτό είναι μια προσωπική εμπειρία, εκτός από εμπειρία ζωής, το ότι παρευρέθηκα σε ένα διαγωνισμό, σε ένα τηλεπαιχνίδι. Και είχα την ευκαιρία να δείξω τη μαγειρική μου, αλλά και το προσωπικό μου χαρακτήρα. Είναι ότι δεν νομίζω ότι θα μου δοθεί ξανά η ευκαιρία να είμαι σε κάτι τέτοιο, οπότε προσπάθησα να το απολαύσω όσο περισσότερο μπορώ. Φέτος, πηγαίνοντας στο MasterChef, Γιώργο μου, προφανώς έχεις παρακολουθήσει τα προηγούμενα επεισόδια, ναι, σωστά. Ναι, ναι. Φέτος, έτσι, το MasterChef εξέλαβε ένα χαρακτήρα περισσότερο reality από τις προηγούμενες χρονιές, έτσι δεν είναι? Το περίμενες όλο αυτό, το ότι μπαίνοντας μέσα σε αυτό το μαγειρικό κατά τα άλλα παιχνίδι, θα γινόταν τόσο φόκους και στην προσωπική σας ζωή και στις μεταξύ σας σχέσεις και σε προσωπικά θέματα και εντάσεις, γιατί ήσουν ένας χαρακτήρας που είναι έντονος, ας πούμε, δηλαδή εκτός από τις μαγειρικές σου δυνατότητες και δυνότητες, σε γνωρίσαμε από την Κόντρα, με την Κατερίνα, με τον Δημήτρη. Το περίμενες όλο αυτό? Αρχικά να πω ότι όλα τα παιδιά που μπήκαν μέσα στο παιχνίδι ήταν έντονοι χαρακτήρες. Ναι, βέβαια. Δεν ήμουν μόνο εγώ. Δεν τυχαίο. Η αλήθεια είναι ότι το απολαύσαμε πολύ παραπάνω από ό,τι φάνηκε μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω, δεν το είχα ζήσει όλο αυτό για να ξέρω πόσο reality μπορεί να είναι. Παρ' όλα αυτά, τώρα που βγαίνω έξω, μετά που βγήκα έξω, είδα τα επεισόδια, κάποια επεισόδια και είδα τι συνέβαινε. Εγώ πάντως είμαι ευχαριστημένος από το πώς προβλήθηκα στο παιχνίδι. Αν δεν τρόμαξες να πεις πω τώρα δείξανε εγώ είμαι αυτό. Ή ναι. Βγαίνουμε μονομένα περιστατικά, δεν μπορώ να δείχνω 24 ώρες που είσαι. Γιώργο, να συμπληρώσω. Και επειδή έχω πάει και σε παιχνίδι που είχε reality μέσα, εγώ είχα τρομάξει όταν είχα βγει. Δηλαδή αυτό έβλεπα. Απομονώνουν φράσεις. Απομονωμένα και έλεγα ναι, αλλά μετά, γιατί δεν δείξα το μετά που ήμασταν OK. Απλά να το πω για τον κόσμο που ίσως βλέπει και μπορεί δικαιολογημένα να μην το καταλαβαίνει τόσο πολύ. Σε καταστάσεις εγκλισμού και σε τέτοιες στιγμές έντασης είναι πολύ εύκολο να χαθείς λίγο. Και βλέπεις και πράγματα για σένα που ίσως να μην τα έκανες στην κανονική σου ζωή. Σίγουρα. Αυτό ισχύει. Όπως έτσι και πολλές φορές, ας πούμε, ήμασταν τόσο συναισθηματικά ευάλωτοι, ας πούμε, που έφευγε ένας συμπαίχτης μας, που μέσα σε τόσο λίγο διάστημα είχαμε δεθεί τόσο πολύ και μας πιάνανε τα κλάματα. Δηλαδή, τι έγινε τώρα? Πραγματικά, δηλαδή δεν περίμενα ποτέ ότι θα έφτανα σε ένα τέτοιο σημείο να συγκινηθώ τόσο πολύ και να με πονέσει όταν φεύγει κάποιος στο διαγωνισμό. Εκ των υστέρων, επειδή είπες μόνος ότι έφτασε στα όρια σου, θεωρείς ότι σου έκανε καλό ή κακό αυτό? Πιστεύω ότι καλό, κάθε εμπειρία που ζεις στη ζωή σου είναι ένα μάθημα για μετέπειτα. Οπότε θεωρώ ότι μου έκανε πάρα πολύ καλό το να φτάσω σε αυτά τα όρια μου, ας πούμε, και να δω τι υπομονή έχω, το πώς είμαι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ας πούμε, που με παρακολουθούν όλοι και εγώ πρέπει να πάρω μία απόφαση. Θέλω να ρωτήσω κάτι σε λίγο πιο προσωπικό. Γιατί ήσουν αρκετό καιρό μέσα. Σου έλειψε η οικογένειά σου, έλειψε η κοπέλα σου. Δηλαδή, εγώ όταν μπήκα ήμουν ελεύθερη, για παράδειγμα. Δεν μου έλειψε κάποιος, okay, η οικογένεια, ναι, οι γονείς μου. Εσύ με την κοπέλα, που δεν ξέρω αν μένατε και πριν μαζί, πώς το ένιωσες, τι έκανες? Κοιτάξτε, εγώ αυτό που ένιωθα στο σπίτι μέσα μετά τις πρώτες δύο εβδομάδες ήταν ότι πραγματικά μου έλειπαν οι δικοί μου άνθρωποι, η παρέα μου, η κοπέλα μου. Είμαι ένας άνθρωπος που κάνω συνέχεια πράγματα με τους δικούς μου και αυτό με ανεβάζει και όλα σαν χαρακτήρα, σαν άνθρωπο. Οπότε μέσα στο παιχνίδι πολλές φορές ήμουν πολύ αποκλεισμένος και από τα υπόλοιπα παιδιά. Ήμουν περισσότερο στο δικό μου κόσμο, στις σκέψεις μου, στο πώς είναι, ας πούμε, η ζωή έξω, πώς είναι η φίλη μου, πώς είναι η κοπέλα μου, πράγματα τα οποία μου λείπανε.
Αν ήμουν ελεύθερος ή αν δεν ήμουν τόσο πολύ έτσι δεμένος με τους δικούς μου ανθρώπους σε αυτό το επίπεδο, μπορεί και να ήμουν λίγο πιο χαλαρός μέσα, να μην έδινα και τόσο σημασία, να ήταν τελείως όλα διαφορετικά, ας πούμε, στη ροή του παιχνιδιού. Η Λότος, ρε παιδί μου, τι την κάνει μοναδική, τι την έκανε μοναδική για να της κάνεις πρόταση γάμου? Η Λότος είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά μπήκε στη ζωή μου από το πουθενά, εξ ουρανού. Πώς γνωριστήκατε? Γνωριστήκαμε στο Άμστερνταμ. Γκρι καμάκι. Όχι, ήταν Holland καμάκι. Μου έκανε αυτή το καμάκι. Σου έκανε αυτή? Ωραίο. Ναι. Ήταν τα γενέθλιά μου, 19 Απριλίου. Μία μέρα πριν με πήρε ένας φίλος μου τηλέφωνο, θα ερχόταν στο Άμστερνταμ, είχαν 12 χρόνια. Αυτός ο φίλος μου είχε γνωρίσει τη Λότους και τη φίλη της Λότους σε ένα πάρτι στο Βερολίνο. Και γι' αυτό το λόγο θα ερχόταν στο Άμστερνταμ. Οπότε με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: έρχομαι στο Άμστερνταμ, πάμε να πιούμε ένα καφέ. Και πήγα να τον βρω. Την ημέρα ήταν η γενεθλία μου και ήταν η Λότους εκεί που πήγαμε. Κινηματογραφική γνωριμία δηλαδή. Ήταν καρμικό. Ναι. Και σου έδειξε κατευθείαν ότι μ' αρέσεις. Η αλήθεια είναι ότι όταν έμαθε ότι έχω γενέθλια, μου έφερε ένα κεκάκι με ένα κεράκι να μου πει τα χρόνια πολλά κι αυτά. Και εγώ δούλευα τότε και την επόμενη μέρα θα δούλευα. Οπότε δεν είχα κανονίσει κάτι να κάνω στη γενέθλιά μου. Και μου λέει: θα πάμε σε ένα πάρτι. Αν θέλεις, έλα να. Ήταν και ο φίλος μου μαζί που θα πήγαινε. Οπότε λέω: εντάξει, έχω να το δω και αυτόν 6 χρόνια. Δεν είχα καταλάβει εγώ ακόμα τίποτα. Ότι σου άρεσε όμως? Πάρα πολύ μου άρεσε η Λότους. Γενικότερα ο χαρακτήρας της είναι έτσι πολύ ευδιάθετη. Είναι τόσο χαμογελαστή. Πραγματικά άνθρωπος έξω καρδιά. Ναι. Ωραία. Κοίτα λιγάκι εκεί απέναντι στο monitor. Λότους, καλή σου μέρα, κορίτσι μου γλυκό. Έχουμε ένα παιδί εδώ που το ξέρεις. Ω, Σκάκη. Hello, Lotus. How are you? We are so glad that you are here with us today. Happy to be here. How are you? We're fine. Baby, do you see George now? No. Να πούμε. Baby, I have the laundry, eh? Καλέ, κάντε καμιά μετάφραση. Λοιπόν, λένε ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι στην παρέα μας. Να πούμε ότι ο Γιώργος δεν την ήξερε αυτή την έκπληξη. Όχι, έχω μείνει για να πρέπει να δείτε την έκφρασή του μόλις είπε ο Γρηγόρης το όνομα. Τα μάτια του ήταν, τα είπαν όλα. Κούκλα. You're such a lovely couple. Τρομάζεται λίγο, αλήθεια είναι, αλλά πάλι καλά. And we're so glad that we see you together. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε μαζί. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας βλέπουμε μαζί. Λότους, ξέρεις ελληνικά, καταλαβαίνεις ελληνικά? I don't speak Greek yet. Λιγάκι. Τι θα έλεγες τώρα στο Γιώργο ελληνικά? Say something in Greek. Σ' αγαπώ. To George, please. Σ' αγαπώ, baby. Σ' αγαπώ, baby. Έλα, τι ωραίο. Εσείς μιλάτε στα αγγλικά? Ναι, μιλάμε στα αγγλικά με τη Λότους. Μωράκι μου. Πότε παντρεύεστε? We've heard that you are preparing your wedding next year, okay? Yes. How do you feel? Ετοιμάζετε το γάμο σας τον επόμενο χρόνο. Πώς νιώθετε? Yes. Yes, I'm very happy. Είναι πολύ χαρούμενη. We want to get married next year. Θα παντρευτούμε τον επόμενο χρόνο. We still need to decide where, but for δεν sure έχουν ακόμα Greece. Αποφασίσει πού θα παντρευτούν. Στην Κρήτη, θα σε ενημερώσω εγώ. Κρέτα. Στην Κρήτη, ε? Ναι, στην Κρήτη. Yes, but I still need to go there, so we have to see the places. Δεν έχει έρθει στην Κρήτη ακόμα η Λότους? Όχι, δεν έχει έρθει. Έχουμε πάει σε πολλά νησιά εδώ στην... Από ποιο μέρος της Κρήτης είσαι? Από το Ηράκλειο, από το Ζαρό, να πούμε συγκεκριμένα. Ένα πολύ όμορφο χωριό. Φοβερό χωριό και τραμερά νερά εκεί. Ναι, Λότους, έχουμε το... have you met his parents or his grandparents? Have you met them? Yes. Άρα μια χαρά, το παίρνουμε το κορίτσι. Ναι, του δώσαμε τους λόγους. Έχουν εγκρίνει. Γιατί στην Κρήτη, άμα το πεις, μετά δεν το παίρνεις πίσω ποτέ. Έτσι, ο παππούς μου μιλάει και με τη Λότους. Λότους, my grandfather is speaking with you with a few words. He's saying all yes. the time. He knows some German. I want to say something for this couple is is marvelous, fabulous, absolutely. Κάτι στα Ολλανδικά θα τις πει να την αποχαιρετήσουμε. Yes, Schatje, ich habe von jou so viel. Σ' αγαπάω πολύ. Yeah. And ich sehe straks taus. Και πολύ σύντομα θα είμαι δίπλα σου. Ας σε δώσει λίγο σπίτι. Ολλανδικά τα ξέρω. Τη γλώσσα του σώματος την καταλαβαίνει. Χαιρόμαστε που σε γνωρίσαμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Και χαιρόμαστε πολύ που θα έρθετε να μείνετε στην Ελλάδα εδώ με αυτό το ωραίο αγόρι. Oh, yeah. Bye-bye. Γεια σου, Λότους. Αλλά εντάξει, λάμπω για λαστό ελληνικό κορίτσι είναι αυτό. Με τα χαμόγελα τους είδες, καλέ. Ήσασταν έτσι, κύριο. Παιδιά, είστε πολύ φωτεινά, παιδιά.
Πολύ ωραία. Η οικογένειά της, Γιώργο, τι λέει, που είναι εδώ, που είναι με έναν Έλληνα. Πραγματικά η οικογένειά της είναι απίστευτη. Είναι, έχει λότς, 6 αδέρφια, είναι 5 αδερφοί. Είχα ακούσει που γιος πει φοβάμαι τα 5 αδέρφια, γι' αυτό θα την παντρευτώ. Χιούμορ έκανα. Είναι απίστευτη όλοι τους, είναι ένας και ένας ξεχωριστοί χαρακτήρες. Η μητέρα της είναι μια απίστευτη γυναίκα, η οποία τώρα ταξιδεύανε μαζί με τη Λότους, ξεκινήσανε από την Ολλανδία με το κάμπερ, με το τροχόσπιτο και κάνανε όλη την πορεία μέσα από την Ευρώπη, περάσανε από 8 χώρες για να έρθουν στην Ελλάδα. Εν τέλει μείνανε στην Αλβανία στα σύνορα γιατί δεν μπορούσαν να περάσουν λόγω κορονοϊού. Ναι, γιατί. Η Λότους πήρε το αεροπλάνο και πέρασε και η μάνα της είπε θα επειδή γράφει ένα βιβλίο, άραξε εκεί, έμεινε εκεί στην Αλβανία, νίκιασε ένα σπίτι, βρήκε παρέες, πήγε πάρα πολύ ωραία. Καλέ, ναι. Βάφηκε το αυτοκίνητο εκεί, έχει ετοιμάσει δουλίτσες, κάνει και meditation για κόσμο, healing, τέτοια πράγματα, οπότε κανονίζει και ένα συνέδριο με κόσμο για να πάνε εκεί για να κάνουν meditation. Πολύ καλά, μέχρι να ανοίξουν τα σύνορα και να έρθει και αυτή η Ελλάδα. Καλή παγόρεψε, είδε μου την έφαγες κατά κούτελα και... Παραγωγικότατα περνάει το χρόνο της. Ναι, ναι. Γιώργο μου, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Καταρχάς να σου πω ότι είσαι ο αγαπημένος παίκτης του γιού μας. Δηλαδή, από την πρώτη μέρα που μπήκε σήμερα, μάλιστα μου είπε μαμά. Α, θα βγάλουμε φωτογραφία να τη δείξουμε. Στείλε μου μήνυμα. Πότε θα βγει ο Γιώργος, γιατί ούτε ο γιος μας, δηλαδή το ότι ο γιος μας δεν μας παρακολουθεί, αλλά μου λέει, επειδή θα είναι ο Γιώργος, στείλε μου μήνυμα να μπω να τον δω. Γεια σου, Οδυσσέα. Έχεις μεγάλο... Γεια σου, Οδυσσέα. Έχεις μεγάλη, λοιπόν, αγάπη από τα παιδιά, που για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν ένα παιδί εκδηλώνει το θαυμασμό του και την αγάπη του για ένα πρόσωπο, σημαίνει ότι εισπράττει από αυτό την αλήθεια του. Από την άλλη, όμως, μέσα στο σπίτι, στο οποίο συμβίωσε 3-4 μήνες, πόσο κράτησε το MasterChef. Ατελείωτο. Ατελείωτο κράτησε. Α, μπήκε και βγήκε εσύ. Δεν οι σχέσεις με τους συναδέλφους, συμπαίκτες κτλ. Πολλές φορές ήταν εκρηκτικές. Ένας εκ των οποίων, νομίζω, δήλωσε και πρόσφατα. Α, για να δούμε τι δήλωσε. Ο Δημήτρης ο Μπέλης, για να δούμε τι είπε. Με τον Γιώργο, πώς ήταν οι σχέσεις σας? Καλά να είναι το παιδί εκεί στα... που κάνει που πέφτει από τα αλεξίπτωτα. Αυτό, καλά να είναι. Γιατί και αυτός με στόλιζε. Ο Γιωργάκης με τη φωτογραφία της Λότους, το μωρό μου, το κορίτσι μου και σχολίαζε εμένα και τη Μαρία. Τι θα ακούσει. Εντάξει, έχει και μια μορφή ζήλιας τώρα. Έχεις μπει μέσα, εσύ έχεις πάρει το κορίτσι. Ρε φίλε. Και εγώ τι φταίω, ας έβαζε και αυτός το κορίτσι του μέσα. Όχι. Εντάξει, τι έχεις να πεις. Τι να πω για τον Δημήτρη. Εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά το παιδί. Έχετε μιλήσει καθόλου? Πάρα... Όχι, δεν έχουμε μιλήσει. Με τη Μαρία έχω μιλήσει. Χαίρομαι πάρα πολύ για τα δύο παιδιά. Έχουν βρει έναν ο οποίος τους έχει επενδύσει για αυτούς, ένα εστιατόριο στην Κηφισιά. Α, ναι. Και ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, ναι. Μπράβο. Είναι καλός μάγειρας, να το πούμε αυτό. Είναι πολύ καλός μάγειρας, εννοείται. Το έχω πει κιόλας και στο διαγωνισμό. Τώρα ο καθένας έτσι κρατάει ένα χαρακτήρα όταν βγαίνει το παιχνίδι. Είναι και η δημοσιότητα πολλές φορές που μας κάνει να πούμε παραπάνω πράγματα. Εγώ αυτό που έλεγα για το εκείνη τη στιγμή για τον Δημήτρη, δεν ξέρω πότε ακριβώς είπα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Απλά για μένα ήταν λίγο δύσκολο να το δώσω να καταλάβει αν θα μας δει κάποια στιγμή. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι για μένα ήταν λίγο δύσκολο το να μου λείπει όλο αυτό με την κοπέλα μου και να πραγματικά να ζω μέσα σε ένα σπίτι έγκλειστος και να ανυπομονώ να τη δω. Και έβλεπα τον Δημήτρη, ας πούμε, με τη Μαρία, το να μην σέβονται κάποιες καταστάσεις, κάποια πράγματα στο σπίτι, και ενώ θα μπορούσαν να πάνε σε ένα άλλο χώρο και να απομονωθούν. Κατάλαβα την ώρα, ας πούμε, ήταν. Ήταν διαχειριστή. Ήταν σε ζήλευε που δεν είχε διαχειριστεί το κορίτσι σου. Ναι, είτε ήμασταν σωστοί. Ήταν δύσκολο να το διαχειριστεί συναισθηματικά. Ναι, παρόλα αυτά, εντάξει, μπράβο. Και αυτοί ήταν πάνω στα μέλια και θέλανε, δεν κοιτούσαν τη γύρω γύρω. Ανθρώπινο το ένα, ανθρώπινο το να σου λείπει το κορίτσι σου. Ανθρώπινο να είναι και το κορίτσι σου δίπλα και να είσαι εκδηλωτικό. Ναι, ισχύει, μπράβο, μια χαρά. Χαίρομαι πολύ για αυτού. Για όλα τα παιδιά από το παιχνίδι που έχω ακούσει που κάνουν εξαιρετικά πράγματα. Εσύ πες μας, τι έχεις σκοπό να κάνεις. Τι κάνεις, πού βρίσκεσαι κάτι επαγγελματικά. Μάθαμε, κάτι μάθαμε. Κοιτάξτε, εγώ το μόνο που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι έχω κάνει μια συνεργασία με την Panic Records, με το, εκτός από τους τραγουδιστές, έτσι. Τώρα εγώ έχω μείνει, περιμένω ναι, να εγώ, λέω ότι. Έχει ένα κομμάτι management για influencers, για γυμναστές. Τώρα είναι και ξεκινήσαμε με μάγειρες μαζί μου. Ουσιαστικά το management. Ωραία, για να σε σπρώξει σε δουλειές που θα βρει. Είτε να κάνουμε κάποια πράγματα, ας πούμε, δικά μας, είτε με διαφημίσεις, είτε με τέτοια πράγματα. Δεν ισχύει ότι την καινούργια τηλεοπτική σεζόν θα μας μαγειρεύει στον ΤΟΤ? Ή δεν είναι ανακοινώσιμο ακόμα? Δεν μπορώ να πω. Κοίτα, και αυτό κάτι. Φιλόξενο στούντιο είναι. Το βλέπεις, έτσι. Καλή. Έχουμε κάνει συζητήσεις. Απλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ακόμα ότι αυτό θα γίνει. Έχω και ένα συμβόλαιο, έτσι, πρέπει να το κοιτάξω λίγο αυτό με το Star. Αλλά πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και θα υπάρξει κάποια. Εσύ είσαι άνθρωπος που θέλεις να
βγεις στην τηλεόραση να μαγειρεύεις τηλεοπτικά. Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, να σας πω την αλήθεια, και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά και στην κουζίνα. Τηλεοπτικά θα πρέπει να δείξεις στον κόσμο άλλα στοιχεία του χαρακτήρα σου, αλλιώς τη μαγειρική σου, έτσι. Πιστεύω ότι να έρθει μια μέρα και τηλεοπτικά να μας μαγειρέψει, να σε δούμε. Θα μπορούσα να το διαχειριστώ και να δείξω κάτι ωραίο, πιστεύω, όμως δεν το έχω ξανακάνει. Παρ' όλα αυτά όμως για την τηλεόραση, αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε ένα πιλότο, που αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να κάνω, είναι το όνειρό μου. Στην ουσία είναι μια εκπομπή που θέλουμε να κάνουμε, η οποία θα συνδυάζει το ταξίδι. Πηγαίνουμε σε κάποιες περιοχές στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, λόγω του κορονοϊού δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε έξω. Εκεί θα βλέπουμε πράγματα από τα μέρη, κουζίνα. Τοπική κουζίνα, υλικά τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, και η μαγειρική θα γίνεται σε κάποια extreme places, δηλαδή δεν θα γίνεται πάντα μέσα σε μια κουζίνα. Μπορεί να πούμε στο βουνό απάνω, μέσα σε ένα καΐκι. Οτιδήποτε, και παράλληλα θα υπάρχουν και δραστηριότητες οι οποίες είναι είτε extreme sports, είτε δραστηριότητες οι οποίες, ας πούμε, είναι αγώνα. Θέλω να το κάνω έστω για μια φορά στη ζωή μου. Άρα θα συνδυάσει και τα δύο σου ταλέντα. Εγώ χαίρομαι γιατί βλέπω έναν ισορροπημένο άνθρωπο. Έχεις βάλει τα πράγματα σε μια βάση σωστή, τα πας βήμα-βήμα. Και ναι. Πιστεύω ότι έχουμε να δούμε εξαιρετικά πράγματα από σένα στο μέλλον. Μακάρι, το εύχομαι, το εύχομαι. Σε ευχαριστώ πολύ. Και αυτό σίγουρα που θα έχουν πολύ στο μυαλό τους. Ανούσιο, ουσιαστικό, δεν ξέρω. Με την Κατερίνα μιλάτε? Με την Κατερίνα, όχι, δεν έχουμε μιλήσει. Αλλά δεν έχετε πρόβλημα, έχετε πρόβλημα. Εντάξει, νομίζω ότι όλο αυτό ήταν μέσα στο παιχνίδι. Η αλήθεια ήταν ότι σοκαρίστηκα λίγο όταν βγήκα από τον διαγωνισμό και είδα τα επεισόδια, το πώς μιλούσε για μένα, ας πούμε, και πώς με έκανε να φαίνομαι. Γιατί μέσα είχατε κανονικές σχέσεις? Εντάξει, είχαμε τσακωθεί μία φορά με την Κατερίνα μέσα στο σπίτι και δύο φορές μπροστά στην κάμερα. Αυτά ήταν όλες μας οι κόντρες. Δεν είχαμε ας πούμε, κάτι ιδιαίτερο μέσα, ας πούμε, που ο ένας να έμπλεκε στα πόδια του άλλου ή να τσακωνόμασταν. Ίσα-ίσα μιλούσαμε κιόλας. Ωραία, ευκαιρία είναι τώρα να τα βρείτε, Κατερίνα. Να καθίσει δίπλα να τα. Όχι, πλάκα σου κάνω, αγώθηκε. Έτσι είπε, όχι, πλάκα κάνω. Δεν υπάρχει χώρος εδώ. Πάντως δεν έχετε να χωρίσετε τίποτα. Όχι, προς Θεού, προς Θεού. Μακάρι και εύχομαι και στην Κατερίνα έτσι να έχει και αυτή να πετύχει κάτι μέσα από όλο αυτό. Και σε όλα τα παιδιά ήμασταν εκεί για κάποιο διάστημα. Ανεξαιρέτως αν είχαμε καλές σχέσεις ή όχι, ή αν ταιριάξανε τα χνότα μας, νομίζω ότι όλοι, ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που του αρέσει, να δώσει το 100% και να μην φοβάται την κριτική από τους άλλους. Είτε αυτό είναι μαγειρική, είτε είναι ένα κανάλι, είτε είναι να χορεύεις, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, μπορεί ο καθένας να θέλει να αλλάξει και καριέρα, έτσι. Ακολούθα αυτό που θέλεις να κάνεις και μην φοβάσαι την κριτική κανενός. Γιώργο μου, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Γιώργο, πάρα πολύ. Να εκπληρωθούν όλα τα όνειρά σου και κυρίως το όνειρο της προσωπικής ζωής και να έχεις ένα ωραίο έγγραμμο βίο με το αστέρι που έχεις επιλέξει να είναι δίπλα. Εγώ θα πω ότι είσαι μια πολύ τηλεοπτική προσωπικότητα με πολύ ωραίο λόγο και θα χαίρομαι να σε βλέπω. Ναι. Και εγώ σαν ένας νέος πατέρας να σου ζητήσω καλούς απογόνους, γιατί είμαστε και κοντά στην ηλικία. Με το καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.